Κύριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την ΠΑΦΟ, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδήλωση κατάθεσης του θεμέλιου λίθου από πλευράς του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την επαρχία μας, μια πολύ σημαντική μέρα για την Κύπρο, μιας και με την σημερινή κατάθεση του θεμέλιου λίθου ουσιαστικά ανοίγει ακόμη ένα κεφάλαιο στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η πατρίδα μας για να καταπιεί περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι πολύ σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες να στηρίζονται και από την πολιτεία, από το κράτος το ίδιο, το οποίο θα σταθεί αρρωγός δίπλα σε αυτή την προσπάθεια για να ξεκινήσει και με το δεξί, αλλά για να έχει και μια μακρά πορεία, η οποία όπως ανέφερα και πριν θα συμβάλλει στην ευρύτερη προσπάθεια τόσο της ΠΑΦΟΥ όσο και της Κύπρου να καταστούν περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη σημερινή εκδήλωση παρευρίσκονται εκπροσώποι από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και εκπροσώποι των χωρών που χθες το βράδυ εγκαθίδρυσαν μαζί με την ΠΑΦΟ το περιφερειακό δίκτυο πόλεων και πανεπιστημίων. Να πούμε ότι στην εκδήλωση τιμάμε την παρουσία του και ο Πρόεδρος, ο τέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, επί της Προεδρίας του οποίου ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ανέγερση του Πανεπιστημίου της Βηρητού, του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρητού στην ΠΑΦΟ. Κυριάκο. Μάλιστα. Μαρίνα Δίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στις αυθαιρεσίες γιατρών. Πληθαίνουν τα παράπονα ασθενών για χρεώσεις από ειδικούς και προσωπικούς γιατρούς του ΙΕΣΥ, οι οποίοι μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ενημερώνουν τους πολίτες ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει αυξήσει τις καθορισμένες συμπληρωμές. Τα όσα κατέγραψε κατά το μήνα Μάιο το Παρατηρητήριο Ασθενών της ΟΣΑΚ είναι ενδεικτικά της κατάστασης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Λαμπριανίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΟΣΑΚ, ακριβώς για να μας δει τι έχει καταγράψει το Παρατηρητήριο Ασθενών. Κύριε Λαμπριανίδη, καλό μεσημέρι. Κύριε 56, καλό μεσημέρι και θα ήθελα αρχικά